Πολύ γόνιμη ήταν η συνεργασία που είχαμε και η συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Θεοδωρικάκο, πριν από λίγες ημέρες. Και νομίζω ότι διευθυνθήκαν πάρα πολλά θέματα που αφορούν την αυτοδιοίκηση και τον χώρο γενικά μετά τις εξελίξεις του κοροναϊού. Όσον αφορά τώρα το θέμα των τραπεζοκαθισμάτων, το οποίο συζητήθηκε κατά χώρο στη σύσκεψη, η Δημοτική Αρχή του Δήμου Μαρουνιάς Απών είμαστε διατεθειμένοι να εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια, να δώσουμε στους συμπολίτες μας που είναι επαγγελματίες και χώρους και σε πολύ χαμηλές τιμές και να μην έχουμε καθόλου, αν είναι δυνατόν, και καθόλου επιβαρύνσεις. Σε ό,τι αφορά τις παραλίες, αναμένοντας την ΚΙΑ και σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, θα μας δίνει το δικαίωμα της παράτασης. Νομίζω ότι θα δώσουμε την παράταση φέτος για ακόμη μια χρονιά για να μην έχουμε καθυστερήσει και έτσι να δοθούν οι παραλίες πολύ σύντομα στην λειτουργία αλλά και για χρήση από τους συμπολίτες. Εκείνο όμως που έχουμε σαν ένα μεγάλο πρόβλημα αυτή την περίοδο και το θέσαμε στον κύριο Υπουργό είναι το θέμα με την κοινοφιλή εργασία. Τα 8 μήνα δεν έχουν εγκριθεί ακόμη, δεν έχουν γίνει οι αιτήσεις και έτσι ενώ είμαστε εν μέσω καλοκαιριού δεν έχουμε τη δυνατότητα να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες των πολιτών μας σε καθαριότητες, σε πράσινο, σε ηλεκτροφωτισμό. Παρότι για το Δήμο Μαρουνιάς Απών έχουν εγκριθεί 81 θέσεις, δυστυχώς δεν έχει γίνει ακόμη προκήρυξη ώστε να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε αυτό το ευεργετικό μέτρο και να λύσουμε πολλά προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών. Πρόσφατα θέλω να σας πω επίσης ότι είχαμε και μία τηλεδιάσκεψη με τη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου του ΟΑΕΔ, την κυρία Θεοδωρίδου, και συζητήσαμε για τις σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ στην περιοχή, όπου εμείς της θέσαμε το θέμα και το αίτημα να πραγματοποιηθούν και να, αν είναι δυνατόν, να δημιουργηθούν και να λειτουργήσουν σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ στις ΣΑΠΕΣ, κάποια παραρτήματα τα οποία θα έχουν να κάνουν με τις τοπικές ανάγκες και να εξυπηρετούνται και εδώ οι τοπικές δυνατότητες και τα τοπικά καταστήματα. Σε αυτό έχουμε τη σύμφωνη γνώμη και της Ένωσης Επαγγελματιών ΣΑΠΟΝ και της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Γνωμοροδόπης και του Επιμελητηρίου. Οπότε, σαν μια γροθιά, προχωρούμε και σε αυτήν τη δυναμική μας διεκδίκηση.